have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going to meet. Καλώς ήρθατε και πάλι στα βίντεο εδώ στο κανάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ελπίζω να είστε πολύ καλά, να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Και να είστε έτοιμοι γενικά, να έχετε τα σνακ σας. Πλέον δεν θα πω ζεστή σοκολάτα, αλλά ένα κρύο ρόφημα, ένα παγωμένο τσάι, σοκολάτα. Αν είστε καιρό εδώ μαζί μου, θα ξέρετε σίγουρα πόσο μου αρέσει ο χειμώνας, πόσο αγαπώ τα Χριστούγεννα. Φαίνεται άλλωστε. Και εδώ κάτω η κουβέρτα μου. Έχω κουβέρτες ακόμη γιατί το βράδυ. Έχω ανοιχτά τα παράθυρα συνήθως, οπότε έτσι μπαίνει ένα κρύο αεράκι. Τι λέγα όμως. Ναι, παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ τα Χριστούγεννα και μ' αρέσουν, νομίζω ότι θεωρώ την καλύτερη εποχή του χρόνου. Έχουμε άνοιξη. Θα σας δείξω μερικά πράγματα που πήρα. Έχω πάρει μερικά πράγματα για το σπίτι. Έχω πάρει μερικά ρούχα. Εν τω μεταξύ από ρούχα νομίζω πως φέτος είμαι σχεδόν full. Μου έχει δώσει αρκετά δικά της η αδελφή μου. Μερικά είναι πολύ ωραία, οπότε thank you sister. Και τι έχω πάθει σήμερα με τη μύτη μου, Χριστέ. Τι άλλο έχω πάρει. Έχω πάρει μερικά πράγματα για το σαλόνι ή για το δωμάτιο. Δεν είμαι σίγουρη ακόμη που θα τα βάλω. Θα σας τα δείξω φυσικά όλα αυτά. Αλλά πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω να βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Παρόλο που δεν έχω βάλει make-up ακόμη, γιατί σας έχω πει ότι θέλω να δείχνουμε και την πραγματική, τη real, την πλευρά μας. Οπότε με βλέπετε έτσι, άβαυτη. Όπως ξύπνησα πριν από λίγο και έχω κάνει όμως τα μαλλιά μου. Bye bye μελαχρινό, Χριστέ μου. Τα είχα τα μαλλιά μου πόσα χρόνια τώρα. Σχεδόν από, νομίζω, τελευταία μέρα που... Όχι, ναι, τελευταία μέρα πριν την καραντίνα για το COVID. Είχα κάνει μερικές αντάβιες στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και έκανα και μερικές ακόμη λίγο πριν τον Οκτώβριο, όταν παντρεύτηκε η αδελφή μου. Αλλά πολύ λίγες. Και είχαν βγει λίγο κίτρινες κιόλας, δηλαδή, ναι, δηλαδή σε όλο μου το μαλλί να είχα 7 αντάβιες περίπου τόσο. Και τώρα, εδώ πέρα, έχω γίνει ξανθιά. Θα σας πω στη συνέχεια όμως για αυτά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, κανονικά θα έπρεπε να βάλω λίγο make-up, να είμαι λίγο πιο ευπαρουσίαστη, μιας και έχω καλεσμένο σε εσάς εδώ πέρα. Αλλά νομίζω ότι ξεκίνησα και πεινάω. Τι ώρα είναι? Σήμερα γράφω από το κινητό. Οπότε δεν μπορώ να δω την ώρα. Πρέπει να είναι γύρω στις 9 και 10, 9 και 20, κάπου εκεί το πρωί. Και επειδή χθες πήγα και πήρα διάφορα έτσι ανοιξιάτικα καλοκαιρινά φρούτα, τα σκέφτομαι από χθες και είπα: όχι, Άννα, δεν πρέπει να φας κάτι. Πρέπει να τα δείξεις πρώτα εδώ στο κανάλι, να δείξεις όλα αυτά τα πράγματα που πήρες και μετά θα φας. Οπότε δεν άντεξα, αλήθεια, φάγα μερικά πορτοκάλια. Αλλά εντάξει, πορτοκάλια είναι αυτά. Και επειδή ξεκινήσα και μιλάω και δεν σταματάω συνήθως, αφού κάνετε την εγγραφή σας. Πάμε αμέσως τώρα στην κουζίνα μου. Λογικά κάπου εδώ είναι και τα κατάκια, τα άκουγα πριν από λίγο. Πείτε μου και εσείς τα νέα σας. Ναι, και πρέπει να κάνω και τα νύχια μου τώρα που το βλέπω. Πρέπει να πάρω την αδελφή μου να κλείσω ραντεβού, γιατί έχουν μεγαλώσει αρκετά. Να, μπορείτε να τα δείτε. Του. Ναι, είναι κάπως έτσι αυτή τη στιγμή. Έβαλα ένα γαλάζιο χρώμα και συνήθως μ' αρέσει να βάζω μπες, καφέ. Λευκό, αυτά είναι τα χρώματά μου και το πράσινο, το αγαπημένο μου πράσινο. Αλλά σκέφτομαι αυτή τη φορά να τα κάνω σε αυτό εδώ το χρώμα, σε κόκκινο ή σε πράσινο. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, πάμε στην κουζίνα. Μήπως θα σας δείξω το μαλλιά μου πρώτα. Και εδώ μπορείτε να δείτε λίγο καλύτερα τις αντάβιες στα μαλλιά μου. Αλλά όταν θα ετοιμαστώ θα σας τα δείξω και καλύτερα. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει σε λίγο και ανυπομονώ πάρα πολύ. Η λάμπα εδώ. Δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά ναι, είναι αυτό που σας έχω δείξει που έχω πάρει από το. Όπα, γιατί το βλέπω λερωμένο. Όχι, ιδέα μου είναι. Που έχω πάρει από το IKEA και θα το κάνουμε, θα το βάλουμε στο αμπαζούρ. Άναμπε! Να την Άναμπε! Hi! Hi, gorgeous! Hi, baby! Θα σας κάνω ένα γρήγορο φρουτοφαγικό haul. Αλλά πρώτα θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα, που είναι... Θα το ανοίξω κιόλας. Το έχω πάρει πριν λίγο καιρό και αυτό από το IKEA. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει δύο μέσα.
ίσως να το έχετε δει σε ένα από τα προηγούμενα μου βίντεο. Και μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι ειδικά αυτή την περίοδο είναι πολύ όμορφο. Αυτό τι είναι τώρα? Α, πρέπει να έχει με βρανούλα από πάνω. Και είναι η Βέτζιτα Πολκάρτεν της Άννας. Και εδώ έχει παντζάρι, σιταροπούλα, αγκινάρα, κολοκύθι, γλυκοπατάτα, κραμπί, μανιτάρι. Αυτά πρέπει να είναι καρότα, μελιτζάνες, μπιζέλι, αγρελιά, ασπάραγκους, πατάτα, αυτό κάτι σαν μαρούλι, κρεμμύδι, πρέπει να είναι κιουκάμπερ, πιπεριές και κολοκύθα. Και έρχεται σε λίγο, α, τα γράφει και από κάτω, τα γράφει εδώ κάτω, τι είναι το κάθε ένα. Το 17 onions, μπράβο, το 14 θέλω να δω, pumpkin, που σε λίγο καιρό έρχεται η pumpkin περίοδος και ανυπομονώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι βρισκόμαστε στα μισά, άντε να δούμε, άντε, ωραία, βρισκόμαστε στα μισά της pumpkin περίοδου. Όπα. Και αυτό εδώ είναι το ένα, δεν ξέρω αν θα το βάλω είτε εδώ στην κουζίνα μου, εδώ στον τοίχο δίπλα στο ψυγείο, δεν ξέρω ακόμη. Και αυτό εδώ είναι το ένα και αυτό εδώ τώρα είναι το άλλο από την άλλη μεριά, που είναι The Herb Garden. Θα προτιμούσε η αλήθεια να ήταν το ίδιο χρώμα. Εδώ είναι μαύρο από πίσω και εδώ είναι μπες. Αν και τώρα που το βλέπω και τα δύο είναι ωραία. Και εδώ έχουμε chips, πώς λέγεται, ταραγκόν. Μέντα, ρόσμαρι, ντιλ, αυτό κάνει πολύ καλό για τα μαλλιά, μιας και μιλούσαμε και για τα μαλλιά πριν. Σέιτζ, κόριανδρο, τρώω συνέχεια κόριανδρο. Θυμάρι, babe, αυτό πρέπει να είναι, όχι κανέλα, δάφνη, πρέπει να είναι δάφνη αυτό. Βασιλικός, ρίγανη, μαρτσορά, δεν ξέρω, πόρσλι, μαϊντανός. Αυτά, ελπίζω να μην έκανα κάποιο λάθος. Και δείτε εδώ λίγο τα λουλουδάκια μου. Βρίσκουμε θησαυρούς. Χάλασε! Όχι! Γιατί χάλασε! Χάλασε αυτό. Ήταν ένα αβοκάτο το οποίο το έβαλα για να ψηθεί, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, ωραία, αυτό θα το πετάξουμε. Και τα μήλα εδώ θα τα πετάξουμε. Ωραία, καλά πήγε και αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν μία ελίτσα που ήταν πολύ όμορφη, μικρή ελίτσα, αλλά μου έχουν φάει όλα τα φύλλα τα παλιογατάκια. Και εδώ, επειδή δεν έχει από κάτω για το νεράκι, εδώ τρυπούλα, το έβαλα εδώ μέσα προς το παρόν. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο φυτό, το οποίο έχουμε, μου έχει βάλει η μητέρα μου υπερβολικό νερό εδώ και μία-δύο εβδομάδες και μου φαίνεται ότι θα χαλάσει λίγο. Όπα, χάλασε ήδη. Δεν το πιστεύω. Τώρα αυτό το πετάω, Χριστέ μου. Το πετάω. Ναι, είδες. Αυτά παθαίνεις όταν βάζεις υπερβολικό νερό. Όσες φορές έχω πάρει αληθινά λουλούδια, τα έχω χαλάσει. Μ' αρέσουν τόσο πολύ όμως, που κάθε φορά... ναι. Που κάθε φορά θέλω να έχω αληθινά λουλούδια στο σπίτι. Αν και έχω και μερικά ψεύτικα. Ωραία, αυτά δεν βγαίνουν. This is my happy dream place. Να βρίσκομαι σε ένα ξύλινο σπιτάκι, στα βουνά, μέσα στο δάσος. Και μια λιμνούλα κοντά μου είχε, θα ήταν πολύ ωραία. Αλλά ναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Τους μιλάω, αλλά κάτι κάνω λάθος. Αν είστε φυτομαμάδες, φυτομπαμπάδες και σας αρέσει όλα αυτά με τα... Με οτιδήποτε, με τα φυτά, με τα λουλούδια και όλα αυτά, δώστε μου τις συμβουλές σας, γιατί πραγματικά τις χρειάζομαι. Προς το παρόν τα αφήνω έτσι, αυτά εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράσινο. Τι λέτε? Ναι. Και έχω σκεφτεί κιόλας τι θα κάνω με αυτούς εδώ τους καμβάδες, που θα τους βάλω μάλλον εδώ πέρα. Αν δεν βάλω αυτά, θα τα βάλω εκεί. Νομίζω όμως ότι θα μ' άρεσε. Όπα. Τι έγινε, παιδάκια μου? Θα μου άρεσε ένας μεγάλος καθρέφτης, χρυσός. Αλλά επειδή δεν τον έχω βρει ακόμη, θα φτιάξουμε αυτά, θα κάνουμε DIY. Ήρθε η στιγμή για το mini haul με τα φρούτα. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα πορτοκάλια, που είναι τρία διαφορετικά. Αυτά νομίζω έχουν έρθει από την Ελλάδα, αυτά είναι Κύπρου και αυτό εδώ πέρα, που είναι το πιο μικρό, είναι Κύπρου πάλι, για χυμό. Νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και θα τα βάλω εδώ μέσα, αν και δεν κάνει να τα έχουμε πολλές μέρες, γιατί χαλάνε. Όμως εγώ μέχρι αύριο
το αργότερο μεθαύριο θα τα έχω φάει αυτά. Έχω πάρει μερικά μιλαράκια, τα οποία θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Έχω δει κάποια βίντεο στο TikTok που εδώ πάνω στο μήλο έχουν κερί, νομίζω παραφίνι λέγεται. Καλό να το ξεβγάζετε με ξύδι ή αλλιώς εγώ βγάζω την φλούδα του. Παρά να φάω το κερί, καλύτερα ας χάσω μερικά συστατικά. Μάγκο, που είναι από τα αγαπημένα μου. Είχα βρει ένα άλλο που ήταν νομίζω από Βραζιλία, αλλά είχε 4,5-5 ευρώ. Και αυτό είχε γύρω στο 1,5 ευρώ, οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι φρούτα, αλλά έχω πάρει μερικά παντζάρια για τις σαλάτες μου και για τους χυμούς μου. Τα τρώω ομά συνήθως αυτά, δεν μου αρέσουν βραστά. Έχω πάρει τεμαχισμένο ανανά και είμαι πολύ περίεργη να δοκιμάσω στα 2,93 ευρώ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά ανάλωση λέει 2 του Μάη. Ωραία, αυτά κανονικά τώρα δεν πρέπει να τα φάω. Πάλι αυτά, νομίζω ότι δεν έχουν πάθει κάτι. Ναι, ωραία. Άρα νομίζω ότι αυτό θα είναι το βραδινό μου για σήμερα. Αυτή είναι την οργανική ginger powder, πιπερόριζα σε σκόνη, βιολογικής γεωργίας. Βέβαια, έχω πάντα φρέσκα στο σπίτι. Μιλόξιδο, που είναι βιολογικό. Και ναι, γενικά λένε πως κάνει πάρα πολύ καλό. Θα το βάζω στις σαλατίτσες μου εγώ. Εδώ δείτε τι γίνεται με τις θυμούλες. Έχω πάρει, να το, τον ginger. Ναι, φρέσκο ginger. Πορτοκαλί πιπεριά που τη χρησιμοποίησα λίγο χθες. Σκόρδο, έχω δώσει και λίγο στη μητέρα μου. Και φρέσκο δυόσμο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε. Στα 4,60 το καρπούζι μου. Ελπίζω να είναι καλό. Ελπίζω να είναι καλό. Θα πάω να ετοιμαστώ και όταν επιστρέψω θα κάνουμε taste test αυτό το καρπούζι. Τι, κάποια ζαβολιά θα κάνεις, Μια γρήγορη ματιά στο δωμάτιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι όπως έχει φτιαχτεί και εδώ πέρα πρέπει να θέλω να τα ανανεώσω και να βάλω όλα τα ανοιξιάτικα. Ίσως το κάνουμε σήμερα μαζί. Συνήθως το πρωί μόλις ξυπνήσω στρώνω το κρεβάτι μου γιατί δεν ξέρω, μου καθαρίζει το μυαλό, με κάνει να πάνε όλα τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Οπότε θα κάνω αυτό πρώτα, ενώ είχα στο μυαλό μου να κάνω το make-up, θα κάνω αυτό πρώτα γιατί θέλω να βλέπω το δωμάτιο μου πιο καθαρό, γιατί το δωμάτιο μου δεν είναι ένα απλό δωμάτιο, είναι ένα δωμάτιο χώρος όπου κοιμάμαι, χώρος που κάνω meditation. Έχω φέρει εδώ την καρέκλα μου, θα σας την δείξω μετά. Έχω το γραφείο μου που δουλεύω και έχω και την καρταρόπα μου, οπότε είναι ένα δωμάτιο 1, 2, 3, 4, 1. Θα καθαρίσω αυτό πρώτα, θα βρούμε κάτι άνετο να βάλουμε για τη σημερινή μέρα. Θα κάνω το make-up μου και θα πάμε να κάνουμε taste test αυτό το καρπούζι που πήρα και ναι, πάμε. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Βάλω και λίγο από αυτό που το κάνει λίγο πιο juicy. Hello baby, κάνουμε βίντεο. Ναι, λοιπόν, εδώ, γιατί τα χείλη μου είναι ξηρά. Και αυτό εδώ είναι το τελικό look. Excuse me. Και αυτό εδώ είναι το τελικό μας look για σήμερα. Προσπαθώ συνήθως να κάνω ένα γρήγορο make-up γύρω στα 10, 12, 13 λεπτά, κάπου εκεί. Ενώ όταν θέλω να πάω κάπου μπορεί να κάνω και 2 ώρες. Αλλά δεν έχω κάνει ούτε, δεν έχω βάλει ούτε eyeliner, δεν έχω κάνει ούτε γραμμούλες στο φρύδι. Όλοι ξέρετε περίπου την ιστορία με τα μαλλιά μου. Πριν από, όταν ήμουν 26 περίπου, πριν από πάνω από 10 χρόνια,
Έκανα μια θεραπεία με την κερατίνη και μου κατέστρεψαν τα μελιά μου. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, φορούσα συνέχεια extension, γιατί δεν ήθελα να τα βάφω και να τα ταλαιπωρώ. Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα, οπότε κάπως έτσι κατάφεραν και μάκρυναν κάπως τα μαλλιά μου. Βέβαια, τώρα με τις αντάρειες έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά. Και αυτό εδώ είναι το μήκος των μαλλιών μου, το πραγματικό, χωρίς τα extensions. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους μάκρυναν τα μαλάκια μου. Αύριο έχω να κάνω θεραπεία με κερατίνη. Ελπίζω πως αυτή τη φορά θα πάνε όλα καλά. Ενώ είχα μπορεί και πιο μακριά μαλλιά από τώρα. Πρέπει να ήταν κάπου εδώ. Ήταν υγιή τα μαλλιά μου. Έκανα μια θεραπεία με την κερατίνη και μου τα κατέστρεψαν. Δηλαδή έκανα έτσι και κοβόντουσαν. Οπότε τα έκοψα αγορέ. Τα έκοψα εντελώς αγορέ. Όταν σας λέω αγορέ, ήταν πραγματικά αγορέ. Και ναι, από τότε βασανίζομαι με extensions, με λαδάκια, προσπαθούσα να μην χρησιμοποιώ πολύ θερμότητα και όλα αυτά. Και επιτέλους, νομίζω ότι έχουν φτάσει επιτέλους σε ένα μήκος που δεν χρειάζονται extensions, εκτός και αν θα πάω κάπου που νομίζω ότι είμαι happy, έτσι όπως τα βλέπω τώρα. Βέβαια δεν είναι χτενισμένα καλά τώρα τα μαλλιά μου, προέρχονται από ύπνο, καταλάβατε. Και το αρνητικό αυτής της θεραπείας είναι ότι τα μαλλιά μου θα γίνουν straight, εντελώς. Εντελώς ίσια, που είναι πολύ καλό για το καλοκαίρι, γιατί εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε πολύ φριζάρισμα. Νομίζω ότι δεν θα τα επηρεάζει η υγρασία αυτό, αλλά θα είναι straight. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη αν θα καταφέρω να κάνω αυτό το σχήμα στο μαλλί μου που το έκανα από χθες, προχθές. Οπότε ο Θεός βοηθός, να σας πω σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε και εσείς θεραπεία με την κερατίνη. Υπάρχουν δύο διαφορετικές. Η μία είναι η χημική, εγώ θα κάνω τη βιολογική. Ελπίζω πως θα είναι καλύτερη και ουσιαστικά ανοίγουν τα λέπια της τρίχας από τι μου έχει πει ο κομωτής μου, ο Ζαχαρίας, και βάζουν διάφορα πραγματάκια και μετά την κλείνουν. Και αυτό διαρκεί περίπου 6-7 μήνες, κάπου εκεί. Ανάλογα και με το λούσιμο και πώς το προσέχεις. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να βγάλω τις πιτζάμες μου. Outfit της ημέρας έτοιμο και αυτές είναι φορμούλες που μου έχει δώσει η αδελφή μου σε αυτό το ρόστο spring χρώμα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μακιγιάζ έτοιμο, μαλλιά έτοιμα, ρούχα έτοιμα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να φάμε αυτό το καρπούζι που το περίμενα από χθες πραγματικά. Οπότε ελάτε μαζί μου να κάνουμε ένα taste test στο καρπούζι μας. Think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Η ώρα της αποκάλυψης. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πω πω πω. Αυτό θα είναι το πρωινό μου. Θα πάρω ένα μεγάλο κουταλάκι. Ανυπομονώ να δοκιμάσω το πρώτο καρπούζι του καλοκαιριού και ήρθε η στιγμή για το taste test. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, είναι πολύ νόστιμο. Το περίμενα γύρω στο 5,5 και είναι 8. Είναι 8. Άξιζα το 5 ευρώ για το καρπούζι. Θα κάτσω στον καναπέ μου τώρα. Θα πάρω το τετράδιο μου, θέλω να γράψω μερικά πράγματα που θέλω να κάνω για την άνοιξη. Πάρα πολύ ωραίο. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. Αυτές οι
μπαίνω σε ένα σπίτι με πολλά γατάκια. Πού να γίνω και μαμά με αγοράκια και κοριτσάκια. Φαντάζομαι εσείς που είστε ήδη οι μαμάδες και μπαμπάδες, πώς είναι μέσα σε ένα σπίτι με τόσα πολλά παιδάκια. Χριστέ μου. Πραγματικά, θα ήθελα να βλέπετε κι εσείς τι κάνουν τώρα και... Δεν το πιστεύω. Τόσα αγαπώ. Τόσα αγαπώ. Ναι. Εσύ είσαι ο τάχτος, ε. Παλιό παιδό. Παλιό γατό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει ένα πλάνο για τη σημερινή ημέρα. Έχω βάλει κάποια bullets με κάποια πράγματα που θέλω να σας δείξω σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας το δείξω αυτό. Γενικά φτιάχνω τη βεράντα μου. Βάζω μερικά ξύλα, θα σας αφήσω το βίντεο κιόλας. Βάζω μερικά ξύλα στο πλάι, γιατί δεν θέλω να φεύγουν τα γατάκια. Γιατί όπως ξέρετε, αν έχετε δει όχι το προηγούμενο, το προηγούμενο βίντεο, θα σας το αφήσω να το δείτε. Ναι, έχασα ένα γατάκι, έφυγε ένα γατάκι και δεν κατάφερα δυστυχώς ακόμη να το βρω. Και στο μυαλό μου έχω ότι μια μέρα όταν θα πάω βόλτα στο χωριό θα το βρω κάπου ή θα με πάρουν κάποιοι τηλέφωνο και θα μου πούνε ότι είναι εδώ ο Ζωρό και θα επιστρέψει εδώ στο σπίτι του. Αλλιώς αν έχει βρει καινούργιους φίλους, εύχομαι όσο και αν με πονάει αυτό μέσα μου, εύχομαι να είναι πραγματικά καλά εκεί που είναι και δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, οπότε ελπίζω και αυτός να είναι ένας από αυτούς τους καλούς λόγους. Και είμαι σίγουρη ότι ξέρω πόσο δυναμικός ήταν και θα τα πάει περίφημα εκεί έξω και θα περνά όμορφα. Ναι, αυτά με τα κατάκια, δεν θέλω να συγκινηθώ τώρα. Να σας πω ότι όλο έχω γράψει. Έχω παρατηρήσει ότι με βοηθούν μερικά πράγματα που κάνω αυτό το διάστημα στο να είμαι καλά και ήρεμη. Ένα από αυτά είναι το βράδυ όταν κοιμάμαι. Ακούω, βάζω συνέχεια affirmations, δηλαδή παίζουν 7-8 ώρες affirmations. Επίσης θέλω να σας πω ότι επειδή δεν έχω βρει με ελληνικό meditation ή affirmation, δεν έχω βρει αρκετά, έχω αποφασίσει να κάνω κι εγώ μερικά. Οπότε αν θέλετε σε ένα από τα επόμενα βίντεο μπορώ να σας βάλω τα affirmations που ακούω και να τα ακούτε κι εσείς το βράδυ όταν κοιμάστε. Και θέλω να σας πω επίσης ότι αυτό το βίντεο είναι sponsor, πάει εμένα, γιατί ένα από τα όνειρα μου ήταν, ένας από τους λόγους μάλλον που πήγα στο Power of Love ήταν γιατί ήθελα να γράψω ένα βιβλίο about love. Και επίσης, εκτός από το βιβλίο, όπως σας έλεγα, αυτό το βίντεο είναι sponsor από εμένα. Θα ξεκινήσω να κάνω live συνεδρίες μαζί σας. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε να κάνουμε κάποια συνεδρία μαζί, θα αφήσω κάτω στην περιγραφή όλες τις πληροφορίες και μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού, να σας γνωρίσω, να μιλήσουμε και θα τα πούμε μαζί. Εσείς εδώ στο YouTube θα έχετε ένα προβάδισμα, θα κλείσετε πρώτα τα ραντεβού σας. Οπότε, ναι, ουσιαστικά σε εσάς το λέω πρώτα. Καλή μας αρχή, λοιπόν. Είναι κάτι που το ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι που επιτέλους ήρθε η στιγμή να. Και το μοιράζουμε μαζί σας και θα κάνουμε τις πρώτες μας συνεδρίες μαζί. Ανυπομονώ, δεν καταλαβαίνετε πώς νιώθω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω ήδη ετοιμάσει το χώρο που θα μιλάμε μαζί. Στο λογαριασμό μου στο TikTok θα ξεκινήσω να ανεβάζω και διάφορα θέματα, διάφορα βιντεάκια με αυτό το θέμα. About love. Οπότε, αν με ακολουθείτε, θα τα δείτε εκεί. Χαίρομαι που αυτή η επικοινωνία μαζί μας θα γίνει ακόμη πιο, όχι πραγματική, γιατί πάντα πραγματική ήταν, πάντα ήμασταν αληθινοί απέναντι, αλλά θα γίνει έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, σαν να είμαστε φίλοι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, σας το είπα, ε, ναι. Ωραία. Αυτά για τις live συνεδρίες. Θα ξεκινήσουμε τα βίντεο στο TikTok και ίσως αργότερα να κάνουμε ένα άλλο κανάλι και να λέμε πιο πολλά live tips ή να κάνουμε μια ενότητα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Πάντως, εάν έχετε κάποιο θέμα με τον σύντροφό σας, με τον φίλο σας, με ένα αγόρι που σας αρέσει, δεν ξέρω κι εγώ τι με τον άντρα σας, μπορούμε να κλείσουμε μια συνεδρία μαζί και να τα λέμε εκεί πέρα. Τέλειο! Τέλειο! Σας αγαπώ! Σας αγαπώ πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ και ανυπομονώ πώς και πώς να τα πούμε. Ναι. Θα φτιάξω το μεσημεριανό μου τώρα, οπότε έχει πάρα πολύ καιρό να φάω μακαρόνια. Πρέπει να έχει γύρω στον ένα μήνα και θα φάω αυτά τα traditional Cyprus μακαρόνια, handmade, yum yum. Και θα βάλω μέσα από αυτήν εδώ τη σόγια που είναι αυτά τα κομματάκια, τα chunks, με πολύ λεμόνι. Δεν υπομονώ να φάω γιατί... Έχει περάσει η ώρα, έχει πάει 2:30 τώρα και δεν έχω φτιάξει ακόμα το μεσημεριανό μου. Hold up just a minute. Been looking for some help.
just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. Ένα κλεράκι από το φρέσκο μου δυόσμο. Μυρίζει τέλεια, θα το βάλω μέσα γιατί κανονικά βάζουμε ξηρό δυόσμο μαζί με χαλούμι. Θα πάω όμως στο σούπερ μάρκετ δίπλα και θα πάρω φέτα, vegan φέτα. Και ναι, έχω βάλει μέσα λεμόνι, αλάτι, πιπέρι. Πώς λέγεται, αυτό εδώ πέρα. Ναι, μπούκοβο, καυτερό και βίκαν ζωμό λαχανικών. Το κλείνω λίγο αυτό. Το έβαλα ολόκληρο μέσα γιατί ήθελα απλά να πάρει τη μυρωδιά. Πάω να πάρω τη φέτα ή αν βρω βίκαν χαλούμι. Και σε 20 λεπτά και θα είναι έτοιμο το γεύμα μας, το μεσημεριανό μας. Βίκαν μακαρόνια με fake κοτόπουλο. Σόγια. Δεν μυρίζει καταπληκτικά. Oh my god. Ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, οπότε πάω γρήγορα να πάρω βίκαν χαλούμι, αν βρω, μακάρι να βρω. Οπα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, ή φέτα. Ναι, πάμε να δούμε. Ελάτε κι εσείς μαζί μου. Σαντούλα έφυγε και πάμε. It's all been a waste of time. How could somebody be with someone else if you can't be by yourself? Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Έχω πάρα πολύ καιρό να φάω κάτι που δεν είναι και πολύ υγιεινό, αλλά σήμερα δεν άντεξα, το πήρα και λέω μιας και κάνουμε βίντεο και θα είμαστε μαζί και το βράδυ μάλλον. Πήρα LA's Barbecue, vegan. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τι βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Μισό λεπτό να το ανακατέψουμε πρώτα αυτό. Ωραία. Νομίζω ήδη μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, έχω πάρει μερικά πραγματάκια. Το πρώτο είναι αυτό το νηστίσιμο σε άλμη. Αυτό είναι κάτι σαν vegan feta. Πρέπει να ήταν γύρω στα 3 ευρώ. Έχω μείνει από ένα σαν. Λοιπόν, αυτό είναι νηστίσιμο χωρίς λακτόζι, χωρίς λουτένι, χωρίς σόγια, χωρίς γαλακτοκομικά εννοείται. Κατάλληλο για χορτοφάγους και vegan. Και είναι σε φέτες. Ήταν σε προσφορά 4,5 ευρώ και το πήρα γιατί λέει ιδανικό για toast και πίτσα. Πεθύμισα σπιτική πίτσα, οπότε πήρα αυτό εδώ, αλλά δεν πήρα τόσο. Ωραία. Πήρα αυτό εδώ το χαμ λαχανικών, που είναι vegan, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν χαμ, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Βρήκα αυτό που ήθελα. Vegan grilling specialties, Mediterranean flavor, vegan, halloumi. Και το βλέπετε εδώ ψημένο πως είναι. Εγώ θα το τρίψω στον τρίφτικ, θα το βάλω στα μακαρόνια μου. Ελπίζω να είναι ωραίο. Εδώ λέει μπορείς να το κάνεις στον γκριλ, hit me, στον γκριλ, στο τηγάνι, στο σάντουιτς, με ρύζι, noodles, στη σαλάτα, στην πίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα βάλω αυτά στο ψυγείο και θα ετοιμάσω το φαγητό. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed.
Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ετοιμάζομαι να φάω το φαγητό μου για να σας πω την αλήθεια. Και επειδή όταν είχα ανεβάσει το βίντεο στο Friday, σας άρεσε και μου είπατε ότι θέλετε να βλέπετε ιδέες γενικά με το τι τρώω, σε βήκαν επιλογές και όλα αυτά. Σκέφτηκα να σας δείξω το μεσημεριανό μου. Μπορείτε το δείτε εδώ. Ναι. Λοιπόν, έχω φτιάξει, έχω βάλει μακαρόνια. Είναι αυτά τα κυπριακά από τον Μιτσίδιο. Θα τα ξέρετε σίγουρα αν είστε στην Κύπρο. Είναι σπιτικά κυπριακά. Και έχω βάλει μέσα σόγια, βρήκαν σόγια που είναι σαν, δεν μ' αρέσει να το λέω κοτόπουλο, αλλά αυτή την αίσθηση δίνει. Και έχω βάλει, έχω πάρει βρήκαν χαλούμι, το έχω τρίψει. Έχω βάλει φρέσκο δυόσμο, να το αποκτηκτικά στοιχεία, να δείτε την οικοκυρά είμαι. Και ξηρό δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και λεμόνι και λίγο φρέσκο ζωμό βρήκαν. Και ήρθε η ώρα και να φάω. Οπότε καλή μας όρεξη. Πείτε μου κι εσείς αν έχετε κάποια ιδέα, κάτι που θέλετε να φτιάξω ίσως. Και να κάνουμε taste test μαζί. Ωραία. Αν και έχω δοκιμάσει να σας πω την αλήθεια λίγο πριν. Αλλά, ναι. Turn points. Να με χαίρεται αυτός που θα με πάρει. Έχω πάθει αιμονή, νερό με γαρίφαλο, το πίνω συνέχεια όλη η μέρα, όλο το βράδυ, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα από τα μπαζούλ που θέλω να κάνουμε DIY. Βασικά αυτό που θα κάνω σήμερα μάλλον, θα κόψω αυτό εδώ το σύρμα, γιατί όπως βλέπετε δεν πρέπει να δουλεύει κιόλας. Δεν έχω τέτοια λάμπα, οπότε θα βάλω αυτή την χρωματιστή που αλλάζει χρώματα με το κουμπάκι. Θα σας δείξω πρώτα τα ρούχα και μετά θα πάμε να φτιάξουμε και τη λάμπα. Έχω να κάνω και άλλα πράγματα σε DIY. Δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα ρούχα. Λοιπόν, να σας δείξω κάτι που έχω ήδη φορέσει 2-3 φορές. Και είναι αυτή εδώ. Είναι λευκή μπλουζίτσα από Κιάπι. Ήταν στα 10 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να πάει για πλήσιμο τώρα, γιατί εδώ βλέπω ότι έχει μερικά υπολείμματα make-up. Νομίζω ότι βλέπω και αβοκάτο. Θα τη φορήσω όμως να τη δείτε. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ, που είναι και αυτή λευκή. Γενικά τελευταία μου αρέσει να φοράω πιο feminine μπλουζάκια και ρούχα. Αυτή είναι από Stradivarius. Έχει και σε άλλα χρώματα. Θυμάμαι είχε λευκό αυτό, μαύρο, χακί και πρέπει να έχει και πορτοκαλί. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Και μια σκέπα και πορτοκαλί. Θα σας δείξω αυτήν εδώ πέρα. Αυτή είναι τέλεια, την έχω πάρει σε large νούμερο και είναι απλή πορτοκαλί φανελίτσα, μου αρέσει πάρα πολύ με τα jeans και γενικά επειδή συνήθως τα ρούχα μου είναι neutral χρώματα, ήθελα όμως παρόλα αυτά να πάρω κάτι που να είναι πιο trendy, πιο της μόδας που λέμε, οπότε πήρα αυτήν εδώ, ναι, την έχω φορέσει και αυτή, πρέπει να ήταν γύρω στα 6 ευρώ. Μπορεί να ήταν και 5 ευρώ, είχε πολύ καλή τιμή. Και την έχω πάρει, πρέπει να είναι ίδια. Ναι, ίδια είναι σε small. Τώρα θα μου πείτε γιατί τη μία την πήρα σε small, την άλλη την πήρα σε large. Γιατί αυτή είναι γαλάζια, μου αρέσει πάρα πολύ το γαλάζιο. Είναι ένα χρώμα που θα φορέσω σίγουρα και του χρόνου, ίσως και σε 2-3 χρόνια το καλοκαίρι.
Γιατί, ναι, το γαλάζιο πάντα είναι στη μόδα, στην παραλία, στο γυμναστήριο, αν και συνήθως δεν προτιμάω αυτού του τύπου στις μπλουζίτσες στο γυμναστήριο, γιατί εδώ όταν υδρώσουμε φαίνεται και δεν μου αρέσει καθόλου. Με ένα στενό τζινάκι, με ένα λευκό κοντό παντελονάκι, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και αυτή τι είναι? Α, και αυτή δεν την έχω φορέσει, την πήρα στο νούμερο medium, όλα τα size παίζουν σήμερα, από Stradivarius. Και είναι στα 9,99, όχι 10, 9,99, ναι. Και αυτή είναι feminine μπλουζίτσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Αδερφή μου δεν ήθελε καθόλου να τις πάρω αυτές εν τω μεταξύ. Την είχε και αυτή σε λευκή, αλλά νομίζω ότι το μαύρο το κάνει να φαίνεται πιο grande, ενώ το λευκό φαίνεται έτσι να είναι λίγο πιο κακή ποιότητα. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Το τελευταίο σε μπλουζίτσα, αυτό δεν είμαι σίγουρα θα το κρατήσω. Και αυτό από Stradivarius, το νούμερο small, και είναι αυτό εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει μέρα που πας για γκολφ με τον σύντροφό σου ή με τις φίλες σου. Έχω υδρώσει, δεν το πιστεύω. Ναι, δεν είμαι σίγουρα αν θα την κρατήσω αυτή. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να φοράω μια λευκή και να έχω ένα τέτοιο με μακρύ μανικάκι και να το βάλω από πάνω και να το δένω με ένα ωραίο αθλητικό λευκό ή μαύρο. Ναι, κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Πόσο έχει αυτή? Α, αυτή είναι 5,99. Είναι καλή τιμή, οπότε μάλλον θα την κρατήσω. Και έχω και μερικά άλλα πραγματάκια. Έχω πάρει δύο ζευγάρια με γυαλιά, αλλά το ένα θα πρέπει να θα το έχω ξεχάσει στο αμάξι μου. Και πήρα αυτό εδώ πέρα. Αυτό το φουλάρι μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λογότυπό του. Το κάνει έτσι λίγο πιο grande. Και μ' αρέσει που έχει αυτό εδώ το άλογο με την άμαξα. Ναι. Και εγώ τώρα ονειρεύομαι Costpools και Αγγλία. Και φανταστείτε το λίγο. Τώρα δεν ταιριάζει με αυτά που φοράω. Θα το βγάλω και θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Και έχω πάρει και αυτά εδώ τα γυαλάκια. Έχω παρόμοια και σε μπες χρώμα, αλλά ήθελα οπωσδήποτε κάτι με αυτό το χρώμα που, όπως σας είπα, είναι το αγαπημένο μου αυτό το διάστημα. Μπες, αυτό, καφέ, λευκό, κόκκινο, αυτό εδώ. Φαίνεται? Αυτό εδώ. Να, το είδατε. Σωστά, με έχω υδρώσει. Ναι, είναι το αγαπημένο μου. Έχω ένα πράσινο παντελόνι κουστούμι σε αυτό το χρώμα. Βέβαια, δεν θα μπορώ να το φορώ τώρα το χειμώνα από πάνω. Αλλά γιατί όχι, το βράδυ ίσως το πάρω μαζί μου. Είμαι λευκό, νομίζω με λευκό. Με λευκό. Και ίσως ένα πράσινο σκουλαρικάκι. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Το σύρμα πρώτο, γιατί η πρώτα, γιατί δεν θέλω να το βλέπω άλλο. Λογικά, για να υπάρχει όλο αυτό εδώ πέρα, πιστεύω δεν θα δούλευε. Τώρα είτε δούλευε, είτε δεν δούλευε, εγώ θα το κόψω. Εδώ, στο κυκλάκι που έχει, θα βάλω το φωτάκι. Και με το τηλεχειριστήριο, αυτό εδώ πέρα θα αλλάζω χρώματα το βράδυ. Πάντα έλεγα να περιμένω να κάνω βίντεο, γιατί ήθελα να σας το δείξω και σε εσάς. Είναι μια οικονομική εναλλακτική για να στολίσετε το χώρο στο γάμο σας. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αλήθεια. Τις διακοπές, το πάρτι, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση επιθυμείτε, προσθέτοντας τη στιγμή χρώμα στην ατμόσφαιρα. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους,
Φωτίστε τα φαναράκια σας, τα διακοσμητικά, τα βάζα για άλλα δοχεία, την κουζίνα, την πισίνα, τη λιμνούλα ή την αυλή σας με αυτά τα πολύχρωμα LED φωτάκια. Δηλαδή, μπορείς να το βάλεις και μέσα σε νερό. Ένας άντρας να υπήρχε σε αυτό εδώ το σπίτι. Τα κάνω όλα μόνη μου. Ένας provider. Λοιπόν. Να είσαι καλό. Να είσαι καλό. Ελπίζω να φαίνεται το μεταξύ. Επειδή έχει το καπέλο μπροστά και δεν είναι λευκό ή διάφανο, έχει να μπες χρώμα, οπότε ελπίζω να φαίνεται. Λοιπόν, βγάζω τη μεμβράνη εδώ. Κάνουμε ένα τεστ πρώτα εδώ πέρα. Λοιπόν, red, green. I love it! I love it! Blue. Και αυτό μ' αρέσει. Καλοκαιρινό. Τώρα πώς θα το στερεώσω για να μην μου το ρίχνουν τα γατάκια. Δεν ξέρω. Να κλείσω το φως πρώτα. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Θέλετε κάτι, θα κλείσω και το φως εδώ. Να τα κλείσω όλα τώρα. Εδώ και το blind. Κάτι γίνεται, κάτι. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτό εδώ το κόκκινο. Το βράδυ όμως νομίζω που θα είναι όλα μαύρα. Πιστεύω ότι θα φαίνεται πολύ ωραίο αυτό. Να πάρω δύο, να βάλω ένα από κάτω. Άλλη μια δοκιμή, τώρα που τον αποδογύρισα. Α, όχι έτσι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Yeah, baby. Μπλε. Α, pink. Δεν φαίνεται τίποτα τώρα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ανυπομονώ το βράδυ να είναι όλα σκοτεινά και να είμαι εδώ με το τσαγάκι μου και να το δοκιμάσω με το βιβλίο μου. Λοιπόν, να σας δείξω και τα άλλα πραγματάκια που πήρα. Δεν είναι πολλά πραγματάκια, είναι 2-3 μικρά πραγματάκια, γιατί θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε άπειρα χρήματα για να φτιάξουμε, να μεταμορφώσουμε λίγο το σπίτι μας, να μας δώσει έτσι μια άλλη ενέργεια. Μπορούμε να μετακινήσουμε απλά τα έπιπλα ή να πάρουμε μερικά 2-3 πραγματάκια που θα φέρουν αυτή την spring ανοιξιάτικη νότα στο σπίτι μας και μπορούμε με αυτά τα χρήματα να πάμε κάποιο ταξίδι. Ανυπομονώ να ξαναπάω στη Σαντορίνη. Σκεφτόμουν πάντα ήθελα να πάω στη Γαλλία με τον σύντροφό μου, αλλά σκέφτομαι να πάω μόνη μου. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Αν έχετε πάει εσείς, πείτε μου πώς σας φάνηκε ή αν θέλετε να πάμε μαζί, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα να πάμε μαζί. Λοιπόν, αυτό το έχετε ήδη δει. Είναι ένα ριχτάρι, το έχω ξανά στο σαλόνι μου. Το πήρα και για τον καναπέ στο σαλόνι, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κάνω, επειδή εδώ τώρα έχω και αυτά εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Επειδή τώρα έχω κουβέρτα για decoration από πάνω στο κρεβάτι μου και ξεκίνησε να κάνει ζέστη, θα φύγω την κουβέρτα και θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν λινό, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πρέπει να έχει γύρω στα 20 ευρώ. Έχω πάρει δύο τέτοια μαξιλάρια σε μπες χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Το πήρα για το σαλόνι μου, αλλά και εδώ τώρα που το βλέπω, μου αρέσει γιατί ταιριάζει με το αμπαζούρ μου. Και ναι, πήρα δύο για τον καναπέ μου, αυτόν τον καναπέ που μου κατέστρεψαν τα γατάκια από το IKEA. Και αυτό δεν ήμουν σίγουρα θα το πάρω, αλλά μου είπε η αδερφή μου ότι συμφώνησε τέλος πάντων, οπότε πήρα ένα. Και είναι αυτό εδώ, με τα λουλουδάκια σε pink, εδώ έχει φύλλα και γαλάζια λουλουδάκια, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλιώς αν το βαρεθώ θα βάλω... Κάτσε, αυτό βγαίνει, βγαίνει. Αν το βαρεθώ θα βάλω μια μαξιλαροθήκη από πάνω, γιατί τα παλιά μου μαξιλάρια χάλασαν. Και αυτό νομίζω. Ναι, και αυτό θα μου άρεσε. Εδώ πέρα. Αυτός ο χώρος εδώ θα διαμορφωθεί, θα είναι ένας από τους χώρους που θα κάνουμε τις συνεδρίες μας. Αν θέλετε να κάνουμε ένα video call μαζί, μια συνεδρία μαζί, με love tips, οτιδήποτε έχετε, ότι περνάτε αυτή τη στιγμή, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να σας βοηθήσω και να το συζητήσουμε και να έχουμε μια πιο όμορφη love life. Ό,τι απορίες έχετε, γράψτε μου από κάτω, μηνυματάκι. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν να κάνουμε και κάτι άλλο σήμερα. Ναι,
Η αλήθεια είναι ότι έχω και άλλα DIY να κάνω. Νομίζω ότι πέρασε η ώρα, οπότε θα σας αφήσω εδώ πέρα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς ωραία μαζί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, παιδιά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αλήθεια. Θα σας αφήσω εδώ. Θα πάω να κάνω ένα γρήγορο ντουζ, γιατί πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και ήδη έχω υδρώσει. Θα έρθω στο δωμάτιο γιατί θέλω να ανέβει το βίντεο για την Κυριακή ή το Σάββατο την Κυριακή. Δεν ξέρω. Συνήθως Κυριακή είναι που ανεβάζω, αλλά όταν είναι έτοιμο, μου αρέσει να έχετε και το Σάββατο ολόκληρο να επιλέξετε εσείς πότε θα το δείτε. Και αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα δεν έχω πολύ καλό φως εδώ πέρα. Θέλω να σας δείξω, μιας και το είδα τώρα μπροστά μου. Εδώ, αυτή την βιβλιάρα που διαβάζω αυτό το διάστημα. Είμαι στη σελίδα 208, η οποία λέει «Μείνετε στο παρόν». Είναι από τον Jay Shetty. Νομίζω πως είναι Ινδός ο συγκεκριμένος. Τον έχω ανακαλύψει από το Instagram. Βλέπω τα βίντεο του στο YouTube. Έχω πάρει και το βιβλίο του, το οποίο ήταν 1660. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το διαβάζω τώρα, είμαι σχεδόν λίγο περισσότερο από τη μέση. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο, αν θέλετε κι εσείς, μπορώ να σας πω όλα αυτά τα βιβλία που διάβαζα και μου έχουν αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Θέλω να ελπίζω. Ναι, και έχω βάλει στόχο να διαβάσω περίπου 3 βιβλία το μήνα. Οπότε ευχηθείτε μου καλή τύχη. Περιμένω να δω στα μηνύματά σας αν έχετε εσείς να μου προτείνετε κάποιο βιβλίο. Συνήθως αυτά που διαβάζω είναι αυτοβελτίωσης. Και κάποιο αστυνομικό θα μου άρεσε τώρα, όταν πηγαίνω στην παραλία να διαβάζω κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, αυτοβελτίωση είναι το δικό μου στυλ. Έχω διαβάσει και το Πλούσιος Μπαμπάς, Φτωχός Μπαμπάς. Παιδιά, συνεχίζω να μιλώ και δεν σταματώ. Ελπίζω να μην με βαρεθήκατε τώρα. Είμαι σίγουρη ότι δεν με βαρεθήκατε, γιατί με αγαπάτε όπως σας αγαπώ κι εγώ. Φιλάκια πολλά. Μα, και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ναι, δεν θα πω. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Όχι. Σας αφήνω. Από μένα και από τα μπαζούρ μου εδώ πέρα. Γεια σας. Γεια. Bye. 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 Δεν το πιστεύω ότι η λάμπα που σας έδειξα πριν είναι αυτή ακριβώς που ταιριάζει εδώ μέσα. Χριστέ μου, δεν το πιστεύω αυτό που έχω πάθει τώρα. Ω, όχι! Ναι, αυτή είναι. Όχι ρε φίλε, δεν δοκίμασα το σύρμα πριν το κόψω. Τώρα πάει, τελείωσε. Αποτέλεση, πίσω στη θέση σου, από εδώ, ναι, από εδώ. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel.